Τι πιο ριζικέ αλλαγέ στο Σύνταγμα τη χώρα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο επιχειρεί να φέρει ο Ιταλό Πρωθυπουργό Ματέο Ρέντσι με το δημοψήφισμα τη Κυριακή. Το δημοψήφισμα για τη συνταγματική αναθεώρηση δεν έχει προκαλέσει τριβέ μόνο ανάμεσα στα διαφορετικά κόμματα, αλλά και εντό του στρατοπέδου των Δημοκρατικών, με το Ρέντσι να βρίσκεται σε ευθεία αντιπαράθεση με την αριστερή πτέρυγα του κόμματό του. Ωστόσο, στην υπόλοιπη Ευρώπη έχουν εκφραστεί έντονε ανησυχίε για τι συνέπειε <συντήλιο> του δημοψηφίσματο <συντήλιο> στην ίδια τη σταθερότητα <συντήλιο> τη Ένωση. <συντήλιο> Εάν κερδίσει το όχι, η κυβέρνηση θα χάσει νομιμοποίηση και η αντιπολίτευση θα κερδίσει την εξουσία. Πιστεύω λοιπόν ότι λέγοντα ότι οι τράπεζε θα σταματήσουν να επενδύουν στην Ιταλία ή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μεταχειριστεί την Ιταλία ω χώρα δεύτερη κατηγορία είναι υπερβολή, λέει ένα Ιταλό πολίτη τη Βρυξέλλες. Ο καθηγητή Μάριο Τέλο από το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών πάντω εντάσσει το επίμαχο δημοψήφισμα και το αποτέλεσμά του σε μια συνολικότερη τάση στην Ευρώπη. Μια νίκη του όχι θα εντασσόταν στην κυρίαρχη τάση της ανώδου του εθνικιστικού προστατευτισμού και των δυνάμεων του λαϊκισμού στις διάφορες δυτικές δημοκρατίες ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης στις οποίες τα θύματα ψηφίζουν ακραία και εθνικιστικά κόμματα.